Εκατοντάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό έζησαν το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαρτίου, μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια του 5ου Μαραθωνίου Ολυμπίας, του μεγαλύτερου και μαζικότερου αθλητικού γεγονότος της ηλίας που πλέον έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις. Στον τόπο που γεννήθηκε το Ολυμπιακό πνεύμα, μικροί και μεγάλοι δρομείς έζησαν τη χαρά της συμμετοχής, αλλά και τις προσωπικές τους στιγμές δόξας, τερματίζοντας καταχειροκροτούμενοι μέσα στο μοναδικό στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και στις πόλεις της Αμαλιάδας και του Πύργου που φιλοξένησαν κάποιους από τους αγώνες του προγράμματος. Το πρωί στις 8.30 από την πλατεία του Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα δόθηκε η εκκίνηση για το μεγάλο μαραθώνιο των 141 χιλιόμετρων, ενώ μία ώρα αργότερα από την πλατεία του Πύργου δόθηκε η εκκίνηση για τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων που είχαν ως τερματισμό για τους αθλητές που πήραν μέρος στους αγώνες το αρχαίο στάδιο στην αρχαία Ολυμπία, ενώ στις 10 και 20 έγινε και ο αγώνας των 2 χιλιόμετρων όπου συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι στην Ολυμπία. 4, 3, 2, 1, πάμε! Οι αθλητές του Μαραθωνίου, βαδίζοντας τα χνάρια του δρόμου της Ειρήνης των αρχαίων Ελλήνων και απολαμβάνοντας ένα εξαιρετικά όμορφο τοπίο, τερμάτισαν στο αρχαίο στάδιο με τον πρώτο Αθανάσιο Καρβουνιάρη με καταγωγή από τη Σαλμόνη να κάνει 2 ώρες 49 πρώτα λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Είμαι Ήλιος, η καταγωγή μου είναι από τη Σαλμόνη. Έτρεξα για αυτό το λόγο, τον ιερό δρόμο αυτόν που γίνεται 5η φορά εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος, ικανοποιημένος που κέρδισα και είμαι ο πρώτος Ήλιος που κάνει αυτό τον αγώνα, που είναι νικητής αυτόν τον αγώνα. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας να γίνεται. Θέλω να τερματίζουμε μέσα στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, εκεί που αρμόζει να τερματίζουμε. Εξαιρετικός αγώνας. Οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες, λόγω αέρα. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε για τον επόμενο μαραθώνιο της αρχαίας Ολυμπίας. Σήμερα για την ηλιακή γη ήταν μια μεγάλη μέρα. Διεξήχθη ο 5ος μαραθώνιος και όλα κύλησαν ομαλά όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς για όλο αυτό που συνέβη στον τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αργά το μεσημέρι έγιναν οι απονομές όλων των κατηγοριών, αφού προέβλεπε και αναηλικία βραβεύσης των πρώτων επιτυχόντων, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που με διάθεση εφήβου, αν και μεγαλύτερη σε ηλικία, διέγγισαν αρκετά χιλιόμετρα πάνω στην άσφαλτο. Η πέμπτη διοργάνωση του Μαραθωνίου Ολυμπίας πέρασε το πάνθεο των ενδοξότερων στιγμών της ηλίας ως ένας ιστορικός αγώνας που συνδέει τις αξίες του Μαραθωνίου με το Ολυμπιακό πνεύμα.